Ξεκάθαρη θέση για πρώτη φορά μετά την άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη πήρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έναντι της Βρετανικής πρωτοβουλίας, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει ως μια μέση λύση για αποφυγή ενός νέου αδιεξόδου στο Κυπριακό. Έχουμε ήδη απαντήσει στη Βρετανική πρωτοβουλία και τις Βρετανικές θέσεις ότι είναι μη αποδεκτές και απορρίπτες. Απορρίπτει ταυτόχρονα τους ισχυρισμούς του Μευλούτ Τσαβούσογλου ότι στη Γενέβη συζητήθηκε η λύση δύο κρατών. Εκείνο που πρότεινα, είπε, ήταν την αποκέντρωση εξουσιών. Η εκ των υστέρων αναφορές του κ. Τσαβούσογλου συνέχισε, εμπίπτουν στις μεθόδους της τουρκικής προπαγάνδας. Η θέση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών, να μου επιτρέψετε να πω, είναι ένα άλμα στο κενό. Η άρνηση είτε της διεθνούς κοινότητας είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τυχαία. Μία ανάλογη λύση θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας. Υπογραμμίζει ωστόσο ότι έγινε κατορθωτό στη Γενέβη αποφυγή του ναυαγίου για να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι στο παρόν στάδιο υπάρχουν τουρκικοί σχεδιασμοί σε σχέση με το Βαρόσι. Με την εκτροπή της Τουρκίας και την αξίωση για λύση δύο κρατών, δεν θεωρώ πως μπορεί να συζητηθεί ή να αποφασιστεί η θετική ατζέντα στη σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς την πραγματοποίηση μιας δεύτερης άτυπης πενταμερούς, αυτό που χρειάζεται υπέδειξε είναι να γίνει μια καλή προετοιμασία. Σημασία έχει κατέληξε η αποφασιστικότητα του Γενικού Γραμματέα να συνεχίσει τις προσπάθειες. Δείτε σε λίγο.